Εγώ κρίνω την εικόνα μιας ομάδας από το τι σκέφτεται ο προπονητής, τι λέει, τι σκέφτεται και πώς αυτό μεταφράζεται σε εικόνα. Θεωρώ ότι η εικόνα της ομάδας και ο τρόπος που η ομάδα παίζει αυτή τη στιγμή, εμένα σαν προπονητή μου αρέσει πάρα πολύ σαν άνθρωπο του ποδοσφαίρου. Στην ουσία η μεταμόρφωση αυτή δεν έγινε με καινούριες μεταγραφές. Δεν μπορώ να απαξιώνω αυτό που έχω και μετά την Κυριακή να του ζητάω να κάνει πράγματα. Νομίζω ότι ήρθε αυτή η ισορροπία, νομίζω ότι γίνεται πολύ καλή δουλειά και είμαι πολύ αισιόδοξο ότι η επόμενη μέρα θα έχει πολύ καλύτερα πράγματα για την ομάδα. Και μου αρέσει πολύ, πολύ η προσέγγιση στο παιχνίδι, με τον τρόπο που η ομάδα προσεγγίζει το παιχνίδι. Θεωρώ ότι και στην άμυνα και στην επίθεση ότι είναι η αρχή για πιο καλά πράγματα. Κάθε Ηρακλειώτης, κάθε κριτικός περιμένει να ξαναδεί τον Όφη στην Ευρώπη, αλλά είναι κάτι που είναι εφικτό στο εγγύς μέλλον. Για μένα ναι. Ναι. Όφη είναι σαν μέγεθος, σαν ιστορία, σαν σωματείο, είναι για μένα από τα πιο μεγάλα στην Ελλάδα. Αυτή και η Λάρισα επαρχιακά και μετά οι μεγάλες ομάδες. Όρια ότι έχει πολύ κόσμο από πίσω, ολόκληρη Κρήτη που το ακολουθεί, έχει και δημιουργήσει προϋποθέσεις εδώ στο αθλητικό κέντρο. Όλα αυτά υποστηρίζουν μετά και το αγωνιστικό κομμάτι και να λες ότι αυτή η ομάδα εύλογα θα πρέπει να είναι και να διεκδικεί την έξοδο στην Ευρώπη για μένα, που πιστεύω και εύχομαι να γίνει λίγο γρήγορα. Και επίσης υπάρχει και ο Γιώργος ο Πετράκης, ο οποίος με την Κηφισιά φέτος έχει μια ομάδα που πραγματικά κάνει θράψεις στη Super League 2. Νομίζω ότι τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Νομίζω ότι το χτίσιμο της ομάδας όπως έγινε, που είναι ένα από τα πιο δύσκολα κομμάτια, νομίζω ότι έγινε με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη και μεράκι και με λεπτομέρεια. Θεωρώ ότι επειδή έχω κάνει πολύ μεγάλα αγώνα στη ζωή μου γενικά και ειδικά στο ποδόσφαιρο, ότι έχω υποχρέωση απέναντι στον εαυτό μου να πλέον να είμαι επιλεκτικός σε αυτό που θα ήθελα να κάνω, που να υπάρχουν οι προϋποθέσεις να μπορώ να καταθέσω αυτά τα λίγα πράγματα που έχω μάθει.